Δήμαρχο τη Άρδινη Συγγραφέα, διανοούμενο και φίλο. Καλησπέρα, Γιώργο. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να έχουμε. Ναι, θα την έχουμε. Νομίζω ότι. Ενδιαφέρουσα θα είναι πάντως. Ναι, σίγουρα τα έχουμε όλα μπροστά. Και την Ουκρανία, η οποία επηρεάζει η εξέλιξη του πολέμου τη στάση τη Τουρκία και τη στάση των δυτικών έναντι τη Τουρκία. Ναι. Δηλαδή, όπως θα έχεις παρατηρήσει και αυτά με το Blinken και το θα σας τα δώσουμε και τα λοιπά και η προσπάθεια να τους εξευμενήσουν ώστε να δεχτούν να γίνουν δεκτές στο ΝΑΤΟ η Σουηδία και η Φιλανδία συνδέονται πολύ με την Ουκρανία. Το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία την ίδια στιγμή που κάνει αυτά τα ανοίγματα υποτίθεται προς την Αμερική ή τέλος πάντων ζητάει να της δώσουν τα αεροπλάνα ώστε να δεχτεί την είσοδο των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή προχωράει σε κάτι πολύ επικίνδυνο προοπτικά, δηλαδή να τα βρει με τον Άσαντ. Ναι. Με την ουσιαστικά μέσω της μεσολάβησης των Ρώσων. Των Ρώσων, ναι. Δηλαδή βλέπουν οι Ρώσοι όλα αυτά που συζητάμε, τις προσπάθειες της Τουρκίας να παίξει και προς τη Δύση, που την ευνοούν λίγο και οι Γερμανοί με τις κινήσεις τους και τα λοιπά, και τι κάνει. Την κόβει, προσπαθεί να το αποκόψει. Ακριβώς, και επομένως να της ανοίξει το δρόμο, να κόψει οριστικά τους Κούρδους με συμφωνία με τον Άσαντ, και άρα να ξεπεράσει εντελώς την αμερικάνικη παρουσία στη Συρία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι που δεν έχει προσεχτεί, είναι δίκιο. Εξαιρετικά σημαντικό. Έχεις δίκιο. Έτσι. Ότι πάνε να παίξουν από εκεί οι Ρώσοι, ώστε να διασφαλίσουν ότι η Τουρκία θα μείνει στο μέτωπο έτσι, των αυταρχικών Ρωσίας, καθεστώτων Ρωσία, Τουρκία, Ιράν. Κίνα. Έτσι. Ναι, η Κίνα ούτως ή άλλως είναι μια άλλη κατηγορία, ναι, από ναι. μόνη της. Ναι. Έτσι, είναι αυταρχική, αλλά εγώ λέω για αυτούς, για αυτό το τρίο το οποίο φτιάχνεται στη γειτονιά. Και εκεί επάνω είναι πολύ σημαντικές οι προσπάθειες των Ρώσων να κρατήσουν την Τουρκία. Δεν είναι βέβαιο ότι αν χάσουν τον πόλεμο, γι' αυτό λέω άρα το τι θα γίνει στην Ουκρανία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της τουρκικής πολιτικής. Διότι αν η Ρωσία χάσει, με τον ένα ή άλλο τρόπο δεν πρόκειται να τα χάσει όλα, αλλά όμως τότε θα έχει την τάση να τη στρίψει λίγο από την τόση ταύτιση με τη Ρωσία. Η Τουρκία, άρα, ναι. Δεν πρόκειται, ναι. Επομένως θα έχουμε εξελίξεις προς αυτό. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εδώ δεν ξέρω αν ευθυνόμαστε, έχω την αίσθηση ότι ευθυνόμαστε. Για πες. Είναι η ιστορία των 12 μιλίων στην Κρήτη, στην οποία ξαφνικά οι Τούρκοι επεκτείνουν το Καζουμπέλι. Το Καζουμπέλι. Μια και το αναφέρεις, ήταν αναμενόμενο. Το είχαμε συζητήσει εδώ με τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο. Το είχε πει ότι οι Τούρκοι θα το επεκτείνουν και στην Κρήτη. Και εμείς περιμέναμε να το επεκτείνουν. Ναι. Κακώς. Και βασικά κακώς. Τώρα και το επεκτείναν. Αυτό, δεν μπορεί όμως να αποτελέσει εμπόδιο ή να είναι λόγος αναστολής της εφαρμογής. Ναι, εγώ λέω ότι όταν δώσαμε στην Exxon τα νέα οικόπεδα, όταν ξεκίνησε αυτή η φάση. Την ίδια μέρα έπρεπε να τα έχουμε επεκτείνει. Έπρεπε να τα έχουμε επεκτείνει. Οι Τούρκοι θα πιανόντουσαν λίγο πολύ στον ύπνο, διότι το casus belli τους που έχουν απόφαση εθνοσυνέλευσης είναι για το Αιγαίο και επομένως θα ήταν ένα μεγάλο. Τώρα θα γίνει, ελπίζω να το προχωρήσει η κυβέρνηση. Τίποτα, δεν ξέρω. Δεν θα κάνουν τίποτα οι Τούρκοι. Θα επιχειρήσουν να κάνουν, ενδεχομένως να επιχειρήσουν να μπουν στον χώρο μεταξύ 12 και 6 μιλίων, αλλά από εκεί πέρα να απόκειται σε εμάς, γιατί θα είναι είσοδος πλέον. Δεν θα είναι είσοδος ναι, σε δυνητική ΑΟΣ που, δηλαδή, που δεν έχει καθοριστεί. Ενώ θα μπορούσαμε, δηλαδή φοβάμαι ότι μήπως όλη αυτή η φασαρία, και ήταν πολύ κακό που γινόταν συζήτηση στα ΜΟΜΟΕ και σε εφημερίδες και τα λοιπά και σε site για το θα κάνουμε τα 12 μίλια, δεν θα τα κάνουμε. Αυτά δεν συζητιόνται. Γίνονται.
διότι όταν συζητιώνται έχουμε πρόβλημα. Ναι, ναι. Ελπίζω και τώρα πια, από τη στιγμή και πέρα που οι Τούρκοι κάνουν αυτό τον εκβιασμό, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι πια να προχωρήσουμε. Έτσι. Δηλαδή έγινε αντίστροφο το σενάριο. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε αυτό, διότι τα 12 μίλια στην Κρήτη τερματίζουν το τουρκολιβικό σύμφωνο. Διότι το τουρκολιβικό σύμφωνο δυτικά, ανατολικά, περνάει έτσι από την Κρήτη δίπλα. Δεν είναι μόνο θέμα ΑΟΣ, ακόμα και στα 12 μίλια προσκρούει το τουρκολιβικό. Ναι, ναι. Έτσι. Και θα είναι το τρίτο καρφί στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Το ένα ήταν η μερική οριοθέτηση με την ΑΟΣ, το άλλο ήταν η μονομερής ανακήρυξη δυτικά της ΑΟΣ από την Αίγυπτο και το τρίτο θα ήταν αυτό, το τρίτο καρφί στο φέρετρο. Ναι. Εάν γίνει αυτό, ολοκληρώνεται μια τέτοια διαδικασία, δεν ξέρω. Ελπίζω να τα έχουμε ζυγίσει και να το προχωρήσουμε. Διότι τώρα που το ξεκινήσαμε. Δεν μπορούμε να το μαζέψουμε. Δεν μπορούμε να το μαζέψουμε. Η χώρα θα εκτεθεί και θα είναι πλήγμα και στην αποτροπή μας και στην αξιοπιστία. Δηλαδή, ακριβώς. Αν δεν είναι οι Τούρκοι, ότι κάνουμε. Και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Αν δουν και Τρίτοι. Όχι μόνο. Άλλοι. Ισραήλ, Αίγυπτος και λοιποί τις περιοχές. Ακριβώς. Δεν το αντέχει η Ελλάδα να κάνει πίσω. Ναι. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Βεβαίως, αν προσέξα οι Τούρκοι. Δεν το λένε ακριβώς. Δηλαδή, αν δεις τις εκφράσεις τους για την Κρήτη, λένε στο Αιγαίο, δηλαδή ναι. Στην Κρήτη, τα λένε κάπως μπερδεμένα, ναι. Διότι δεν έχουν απόφαση. Έτσι, επί του θέματος. Όμως, πλέον το επεκτείνουν και για την Κρήτη. Άρα, είναι βέβαιο και δεδομένων των εκλογών που έχουν και αυτοί και εμείς, δεν βλέπω ότι μπορούμε ούτε εμείς να κάνουμε πίσω, ούτε ο Ερντογάν τι άλλο θα κάνει για να μπορέσει να διασφαλίσει. Φαντάζομαι ότι το πρώτο που θα κάνει είναι να χώσει μέσα τον Ιμάμογλου, ναι. Ώστε να μην έχει αντιπολίτευση αντίπαλο. Ναι. Υπάρχει και το άλλο σενάριο πρόκλησης κρίσης με την Ελλάδα και αναβολής των εκλογών για ένα χρόνο τουλάχιστον. Αυτό προβλέπεται, μας το έλεγε ο Δημήτρης Αγάδης, θεσμικά, τόσο θεσμικά μπορούν τα πράγματα στην Τουρκία, προβλέπεται για ένα χρόνο αναστολή των εκλογών. Ακριβώς. Δηλαδή είναι ικανοί να το χρησιμοποιήσουν αυτό έτσι ώστε να έχουν λύσει τα θέματα με τα F-16, τη ένταξη Σουηδίας-Φιλανδίας και να έχει λήξει και το θέμα της Ουκρανίας. Δηλαδή η τάση των Τούρκων έτσι θα είναι είτε να κάνει γρήγορα κάνοντας κάποιες κινήσεις που θα φημώσουν και θα εξαφανίσουν την αντιπολίτευση, είτε μπορεί να κάνει και ανοιχτή νοθεία, έχει ξανακάνει. Βασικά όλα μπορεί να τα κάνει. Έτσι. Έτσι. Και τον Ιμάμογλου να χώσει μέσα και κρίση με εμάς να κάνει με αφορμή τα 12 μίλια. Ακριβώς. Θα εξαρτηθούν πολλά, φαντάζομαι, και από τη συνάντηση που θα έχει 18 του μηνός ο Τσαβούσογλου με τον Μπλίνκεν. Για να συζητηθούν και το θέμα της Συρίας και το θέμα των F-16. Προφανώς θα θέσουν οι Αμερικάνοι. Και το θέμα τα ελληνοτουρκικά. Αυτό προφανώς θα το θέσουν οι Αμερικάνοι. Ναι, το ζήτημα είναι το εξής, ότι εμείς πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Το λέμε, το επαναλαμβάνουμε, το λέμε, το ξαναλέμε. Αφήσαμε την Τουρκία και παραμεγάλωση. Ναι. Εμείς θέμε. Και το να λέει ο Πρωθυπουργός εκεί για τα βιβλία ότι ήταν τυχοδιοκτικό, ναι. Τυχοδιοκτική η Μικρά Ασία, ναι, ναι. Και να μην λέει τσιμουδιά για τις σφαγές των Τούρκων, ναι. Είναι λίγο άσχημο. Είχε σε άσχημα σε πάρα πολλούς Έλληνες. Έκανε μια καλή κίνηση από τη μία πλευρά με την ομογένεια, με την έτσι, τους βορειοϋπηρώτες όπου πήγε. Ναι, ναι. Και από την άλλη πλευρά δεν ξέρω, δηλαδή Βίπορτο το παίζει. Ατυχής έκφραση. Η εξτρατεία στη Μικρασία δεν ήταν τυχοδιοκτησμό, ήταν αναγκαιότητα. Ναι, και πέραν αυτού. Ακόμα και να πεις ότι δεν συμφωνείς, ο τρόπος που έχει γραφτεί είναι επιθετικός και ξεπερνάει τα όρια. Ναι, ναι. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ ή ο διάφορα βλαστάρια τα οποία υπάρχουν στον κήπο του, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, πάντως είναι πρόβλημα. Το επόμενο πρόβλημα που υπάρχει. Είναι πρόβλημα, είναι ατυχέστατη έκφραση και υπονομεύει όλη την προσπάθεια που γίνεται. Το θέμα του 22, γιατί όταν είσαι τυχοδιοκτικό, υπονομεύει και τη δική σου επιχειρηματολογία για την γενοκτονία. Ακριβώς. Γιατί σου λέει, αν πρώτον, ήταν τυχοδιοκτισμό, άρα καλά είναι και τυχοδιοκτισμό να θέλουμε να επεκτείνουμε τα 12 μίλια. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Ναι. Εάν πας
σε μια λογική τέτοια, έτσι, γι' αυτό το φοβάμαι λίγο, δηλαδή μήπως δεν είναι μια απλή κίνηση, όπως και οι επιθέσεις στο στρατηγό Φλόρο που έγιναν, έτσι, και σε ένα site μάλιστα ανέβηκε, κατέβηκε επίθεση στο στρατηγό. Υπάρχουν δηλαδή κάποια στοιχεία, πιστεύω, και στην κυβέρνηση και γύρω από την που κυβέρνηση. Που δείχνουν εσωτερική σύγκρουση. Ακριβώς. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Σε αυτά εντάσσω και αυτή την ιστορία περί του... τυχοδιοκτησμού. Έτσι, για το 22. Ναι, ναι. Ατυχέστατη εκφράση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεις και τη δική σου επιχειρηματολογία περί γενοκτονίας. Γιατί σου λέει, αν κάνετε τυχοδιοκτησμό, καλά σας κάνανε. Ναι, ναι, τι γενοκτονία έγινε. Δεν έγινε καμιά γενοκτονία. Ναι. Εξάλλου δεν μιλάει καθόλου για γενοκτονία. Ναι, ναι. Έτσι. Είναι σοβαρά. Πρώτα τα έχουμε πει τόσες φορές. Είναι σοβαρά. Ότι από τη μία πλευρά γίνονται επί του πεδίου διάφορες σωστές κινήσεις και από την άλλη πλευρά υπονομεύονται ιδεολογικά, έτσι, από την προσπάθεια ικανοποίησης δεν ξέρω εγώ ποιον. Άλλο ακροατηρίου. Ακριβώς. Ναι. Το οποίο όμως δεν έχει νόημα, διότι το άλλο ακροατήριο, ούτως ή άλλως, όποιο είναι ΣΥΡΙΖΑ και προς τα εκεί, δεν πρόκειται να αλλάξει, ενώ οι υπόλοιποι εκ των πραγμάτων θα στηρίξουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Ναι. Όπως έχει συμβεί με πάρα πολλούς εθνομηδενιστές, νεοφιλελεύθερους, οι οποίοι μέσα από την πίεση των πραγμάτων έχουν υποχρεωθεί να τοποθετηθούν σε μια νέα θέση. Mm. Έτσι, δηλαδή, εδώ υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Η άλλη θετική εξέλιξη, τη συζητήσαμε και την περασμένη φορά, είναι η εκλογή του Γεωργίου. Δεν είχε γίνει όταν κουβεντιάζαμε. Του νέου αρχιεπισκόπου στην Πάφο. Βέβαια, το έχεις πει. Το έχεις προεξοφλήσει βασικά. Είναι θετική εξέλιξη, όντως. Είναι πάρα πολύ θετική, διότι οι πρώτες δηλώσεις του, αρκεί να δει κανένα στη συνέντευξή του στη σημερινή, που δόθηκε προχθές, πρωτοχρονιάτικα, είναι καταπληκτική. Λέει ότι το κέντρο βάρος της πολιτικής μας είναι το εθνικό ζήτημα και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ο στόχος μας είναι η απελευθέρωση. Ναι. Όταν ακούγονται τέτοια πράγματα, έτσι, από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, αυτό δίνει μια δυναμική η οποία ελπίζω να ακολουθηθεί και στις εκλογές τις προεδρικές. Πιστεύω ότι είναι βέβαιο ότι θα γίνει και επομένως θα υπάρχει από εκείνο το μέτωπο της Κύπρου καλύτερη εξέλιξη, γιατί μην ξεχνάς ότι στην Κύπρο, έτσι πρέπει να τα πούμε αυτά γιατί δεν είναι γνωστά, έγινε μια τεράστια προσπάθεια και από τις δυνάμεις τις φιλότουρκες αλλά και από τις φιλορωσικές να εκλεγεί αρχιεπίσκοπος ο οποίος θα ήταν ενάντια και στο Πατριαρχείο και ενάντια στην αναγνώριση από την Εκκλησία της Κύπρου της Ουκρανικής Εκκλησίας. Ναι, ναι. Έτσι, αυτό ήταν πολύ σημαντικό διακύβευμα στη συζήτηση που έγινε στην Κύπρο και επεκράτησαν οι απόψεις, έτσι, οι εθνικές και οι πατριωτικές και στην εκλογή του Αρχιεπισκόπου. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί, γιατί βάζει και ένα πολιτικό πύχη, επειδή η Εκκλησία στην Κύπρο παίζει, έχει πολιτικό, παίζει ρόλο πολιτικό, πολύ μεγάλο, έτσι. Ναι. Ευτυχώς, άρα... Να λέμε και κανένα θετικό. Ναι, εντάξει, θετικά γίνονται απλά το θέμα των αντιφάσεων. Ξέρεις, επειδή η χώρα. Γιατί είναι αυτό, ρε Λαμπρο, το έχουμε συζητήσει. Γιατί δεν υπάρχει ένα συνολικό όραμα. Ναι. Δηλαδή, όλα γίνονται. Τα πόλους, ακριβώς. Όλα γίνονται με βάση απαντάμε στην πρόκληση, ξαναπαντάμε στην πρόκληση, αλλά δεν έχουμε μια συνολική αντίληψη η οποία θα βγάλει την Ελλάδα στον 21ο αιώνα. Γιατί χωρίς αυτή τη συνολική αντίληψη δεν βγαίνουμε. Ο συσχετισμός δύναμης με την Τουρκία είναι πάρα πολύ, έτσι, αρνητικό σε επίπεδο πληθυσμών, οικονομίας κτλ. Θέλουμε μία δύναμη ιδεολογική η οποία θα μας κάνει να αυξήσουμε τις γεννήσεις, να πηγαίνουν όλα τα παιδιά στο στρατό και οι κοπέλες, δηλαδή... Θέλει άλλους Έλληνες. Για να γίνουν άλλοι Έλληνες, πρέπει να φτιάξει άλλο όραμα. Αν δεν έχει όραμα, δεν θα γίνουν άλλοι Έλληνες. Είναι το μόνο που μπορεί να μας δώσει το ποιοτικό πλεονέκτημα, ενώ αυτό της στράτευσης, γιατί για την Ελλάδα το μεγάλο ποιοτικό πλεονέκτημα έρχεται όταν στρατεύονται Έλληνες
γύρω από μια ιδέα και την υπηρετούν. Εκεί πέρα, είναι ακατάβλητη. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είμαστε σε Σκόρπιο. Αυτό λέω. Δηλαδή είναι υπάρχει μια κατάσταση που ενώ ας πούμε προχωράνε κάποια πράγματα θετικά, από την άλλη πλευρά δεν εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική. Ελπίζω να γίνει. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Γιατί βγαίνουμε από μια ιδεολογία 30 χρόνων εθνομηδενισμού σε όλα τα κόμματα. Έχει ποτίσει ακριβώς οριζόντια. Ακριβώς. Έτσι. Και γι' αυτό και εγώ δεν είμαι, ξέρεις, μιας μαξιμαλιστικής αντίληψης εδώ και τώρα όλα. Αλλά θα πρέπει σταδιακώς να διαμορφωθεί μια ακριβώς. Γιατί χωρίς όραμα δεν τη βγάζουμε πέρα. Όχι, δεν υπάρχει. Θα σκορπίσει η χώρα. Ναι, εάν δεν έχεις, ας πούμε, οι Εβραίοι σου λέει κάνουμε 3 παιδιά στο Ισραήλ, γιατί το συνδέουν με την επιβίωσή τους. Εδώ δεν συνδέεται το ζήτημα έτσι της δημογραφίας και είδες τα τελευταία στοιχεία τα οποία είναι φοβερά. Δεν συνδέεται με το ζήτημα της εθνικής επιβίωσης. Εάν αυτό δεν γίνει, εάν δηλαδή οι Έλληνες δεν ξαναγίνουν συλλογικό υποκείμενο και όχι άτομα, δεν περπατάμε. Εδώ πρέπει να αποτινάξουμε και μια εσωτερική ιδεοληψία, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι και στρατευμένη, δηλαδή δεν είναι απλά ανοησία. Η ανόητη είναι η χρήσιμη λύθη της υπόθεσης, είναι η βιτρίνα, η οποία έχει ενοχοποιήσει και προσπαθεί να λιδωρήσει τα αυτονόητα, δηλαδή το να κάνεις παιδί, ας πούμε. Υπάρχει ένας νέο φεμινισμός, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως χειραγωγούμενος και έχει ως στόχο την υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής. Περί αυτού πρόκειται. Και το παρουσιάζουν ως δίθεν πρόοδο, δηλαδή το πρόοδος είναι να μην κάνεις παιδιά και να πεθαίνει το έθνος. Όχι μόνο αυτό, γιατί η υποκατάσταση από πού θα έρθει, από τους μετανάστες. Ναι. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό είναι ένα συνολικό σύστημα. Έτσι. Συνολική υβριδική επιχείρηση, ναι, η οποία εξέλιξε εδώ και χρόνια, Γιώργο. Ακριβώς. Το υπηρετούν πολιτικές δυνάμεις, ΜΚΟ, ξένες δυνάμεις. Παρακτορεμένη φάση τώρα. Οι Τούρκοι τρίβουν τα χέρια τους πάνω σε αυτό. Πατρίβουν τα χέρια τους και βάζουν και τα χέρια τους αυτό. Έτσι. Ακριβώς. Βάλουν το χέρι τους αυτό. Παρεμβαίνουν χωρίς καμία αμφιβολία. Μην αρχίσουμε να λέμε πού και πώς. Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, τα λέμε και εμείς καλή χρονιά. Θα τα πούμε και για το θέμα της Ευρώπης. Να συνεχίσουμε την κουβέντα για το θέμα της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.